η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τους όρους της σύμβασης του 2010 που υπέγραψαν ο Γιώργος Θουμακοσταντίνου και ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά για να κατασκευάσουν κάποια υπολειτουργία, προκάλεσε αναταραχή στα επιτελεία τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ και ξανέφερε στην επιφάνεια το ζήτημα του μεγάλου σκανδάλου των υποβρυχίων και της κατάστασης των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Άλλωστε, ήδη ένας υπουργός του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, ο Άκης Χατζόπουλος, μαζί με συνεργάτες του, είναι ήδη στη φυλακή για αυτή την υπόθεση. Αλλά νομίζω ότι επειδή το σκάνδαλο αυτό αφορά τους ίδιους τους εργαζόμενους στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η πρώτη ερώτηση φυσιολογικά είναι τις επιπτώσεις που έχει αυτό το σκάνδαλο στους ίδιους εργαζόμενους. Οι επιπτώσεις του σκανδάλου αυτού είναι τεράστιες για τους εργαζόμενους στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, διότι τους έχει οδηγήσει σε μια δραματική κατάσταση εξαιτίας, ας πούμε, του μεγάλου αδιεξόδου και της πάυσης της λειτουργίας του ναυπηγείου, διότι αυτή τη στιγμή το ναυπηγείο είναι ένα νεκροταφείο σιδήρων, τίποτα άλλο. Οι εργαζόμενοι είναι, το 15% των εργαζομένων είναι 54 μήνες απλήρωτοι, μέσα από μια μεθοδευμένη απάτη. 54 μήνες είναι το 15% των εργαζομένων μέσα από μια μεθοδευμένη απάτη πτώχευσης μιας επιχειρηματικής μονάδας του ναυπηγείου Σκαραμαγκά. Και το υπόλοιπο 85% των εργαζομένων είναι 18 μήνες απλήρωτοι με την εφαρμογή του μέτρου της εκπεριτροπής εργασίας με μία ημέρα την εβδομάδα μονομερώς από την εταιρεία, εφαρμόζοντας την ακραία μορφή του συγκεκριμένου νόμου. Εμείς οι εργαζόμενοι όλο αυτό το διάστημα είναι λογικό και είναι αυτονόητο ότι έχουμε οδηγηθεί σε τεράστια διέξοδο. Πολλές οικογένειες δούλευε και ο άντρας και η γυναίκα, συνάδελφοι δηλαδή, στο ναυπηγείο, με αποτέλεσμα να μην έχουν άλλους πόρους. Αλλά και όλοι οι άλλοι έχουν τεράστια προβλήματα. Εμείς με δικαστικές αποφάσεις που έχουμε κερδίσει, έχει κριθεί παράνομη και καταχρηστική η εκπεριτροπής εργασίας με μία ημέρα την εβδομάδα και το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία και μάλιστα άμεσα εκτελεστέα να καταβληθεί ένα μεγάλο ποσό, να καταβάλει τους μισθούς και τα επιδόματα και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα κτλ. Σαν να δουλεύαμε κανονικά κάθε ημέρα στο ναυπηγείο. Αυτή είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Αφού υπάρχει αυτή η απόφαση, η εταιρεία δεν την εκτελεί. Δυστυχώς η εταιρεία είναι άφαντη. Έχει προσφύγει, από ό,τι έχω ενημερωθεί τελευταία, στο εφετείο, προκειμένου να ακυρώσει αυτή την απόφαση. Είναι όμως σαν πρωτοδικείο. Υπάρχει άμεσα εκτελεστέα για ένα μεγάλο ποσό από τα δεδουλευμένα. Είμαστε τώρα σε μια συνεχή κινητικότητα με τους δικηγόρους του Σωματείου προκειμένου να πετύχουμε αυτό την απόφαση του πρωτοδικείου και να πάρουμε κάποια χρήματα. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά και ας μιλήσουμε λίγο για την ουσία του σκανδάλου. Το πρώτο στάδιο του σκανδάλου αφορά τον Άκη Χατζόπουλο προφανώς, όταν το 2001-2002 υπέγραψε τη συμφωνία με το γερμανικό όμηρο Φεροστάλ Χαντεβέ, με το οποίο ζημιώθηκε πολλαπλά το ελληνικό δημόσιο. Ας θυμηθούμε λίγο αυτή την περίφημη ιστορία. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το φλερτ του Άκη Χατζόπουλου, των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και της Χαντεβέ Φεροστάλ, ξεκινάει το 1997, όπου μέσα από αλληλογραφίες έχει δρομολογηθεί μια προσέγγιση προκειμένου να επιλεγεί η Χαντεβέ για τον τύπο των υποβρυχίων. Από το 99 και μετά, που πλέον έχει αποφασίσει το Υπουργείο Άμυνας ότι θα γίνουν στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, οι επαφές με τη Χαντεβέ μέσα από αλληλογραφίες που προκύπτουν είναι πάρα πολύ στενές. Ερχόμαστε το 2000, όπου υπογράφεται η Συμφωνία Κατασκευής των Υποβρυχίων, 4 υποβρυχίων, 3 συν 1 όψιων, με προαιρετικό δικαίωμα δηλαδή. Και το 2001 γίνεται η καταρχήν συμφωνία πώλησης στον όμιλο Χαντεβέ Φεροστάλ, όπου το 2002, στις 31 του Μάη, ολοκληρώνεται η πώληση και μεταβίβαση του 100% των μετοχών στην γερμανική κοινοπραξία Χαντεβέ Φεροστάλ. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι σκοπός τους ήταν να τεμαχίσουν το ναυπηγείο, να το συρρυκνώσουν, όπου ουσιαστικά το ναυπηγείο ήταν προθέσεις τους και σχέδιά τους από τότε, να λειτουργεί ένα μικρό κομμάτι του ναυπηγείου. Άρα είχαμε συρρύκνωση δραστηριοτήτων, επιχειρηματικών μονάδων και μείωση του προσωπικού σε πολύ μεγάλο μα. Αυτό ήταν το πρώτο αρνητικό της συμφωνίας αυτής. Το δεύτερο είναι ότι ενώ προβλεπόντουσαν κάποια αντισταθμιστικά ωφελήματα, δηλαδή κατασκευή 1000 βαγονιών, γιατί ο Σκαραμαγκάς, ο ναυπηγείος Σκαραμαγκά, είχε μια επιχειρηματική μονάδα όπου κατασκευάζαμε και τρένα. Παντός τύπου, επιβατικά, φορτικά, τα πάντα. Άρα χάθηκε αυτό το μεγάλο αντισταθμιστικό ωφέλημα. Δεύτερον, ότι
προβλεπόταν να κατασκευαστούν 2 σούπερ φέρι, δηλαδή επιβατηγά, οχηματαγωγά, όπου θα δίνανε τεράστια απασχόληση, με εκατοντάδες χιλιάδες εργατόρες απασχόληση, και θα υποστηριζόταν και η ναυπηγοσκευαστική ζώνη του περάματος έμεσα από αυτά. Όλα αυτά δυστυχώς με το ξεκίνημα χαθήκανε. Η ουσία είναι ότι όλη αυτή η ιστορία είναι, έχει και μίζες, έχει και, και παραδόθηκαν ποτέ τα υποβρύχια τα οποία υποτίθεται ήταν για το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Έχει παραδοθεί μόνο ένα ναυπηγείο, αυτό επί Υπουργείας. Ένα υποβρύχιο. Ένα υποβρύχιο. Από τα τέσσερα. Ένα από τα τέσσερα της Σύμβασης Αρχιμίδης. Τα άλλα τρία είναι σε ένα ποσοστό 85-95% έτοιμα. Έχουν όμως πάρα πολύ δουλειά. Το 95% να γίνει 100 έχει πάρα πολύ και το 85% να γίνει 100 έχει πάρα πολύ δουλειά. Δεν έχουν παραδοθεί. Και επιπλέον δεν έχει παραδοθεί και το ένα από τα τρία υποβρύχια όπου με την πώληση του 2002. Υπεγράφηκε η Συμφωνία Νέπτουν 2 που περιλάμβανε ανακατασκευή και αναβάθμιση 3 υποβρυχιών παλαιού τύπου. Ένα από αυτά είναι ήδη ολοκληρωμένο, αλλά παραμένει και αυτό χωρίς εκτέλεση δοκιμών. Είναι δηλαδή σε ένα μεγάλο ποσοστό έτοιμο. Άρα πραγματική η κατάσταση είναι ότι έχει παραδοθεί μόνο ένα υποβρύχιο από τα αρχικά 7. Μεγάλη ιστορία. Πέρα από τις μίζες που είχε πάρει ο. Οι μίζες, όπως αποδείχθηκε και από τα πορίσματα του ΣΔΟΕ, κατηγορούνται συγκεκριμένα πρόσωπα. Έχουν καταδικαστεί. Έχουν καταδικαστεί και κάποιοι ερευνούνται και ακόμα. Επειδή αυτή τη στιγμή έχει στην επικαιρότητα, είναι στον αφρό, ας πούμε, της επικαιρότητας και του σκανδάλου, είναι ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος. Του οποίου η εμπλοκή στην ιστορία με τα υποβρύχια και στο Σκαραμαγκά είναι παλιά και πολύπλευρη. Ήδη από το 2005 μαζί με τον Λοβέρδο ήταν αυτόκλητοι υπερασπιστές του Τσοχατζόπουλου όταν για πρώτη φορά η Ελληνική Βουλή προσπάθησε να διερευνήσει το σκάνδαλο με τα υποβρύχια, τις παραλήψεις, τις μίζες, όλα αυτά τα πράγματα για πρώτη φορά το 2005. Τότε και οι δυο τους, και ο Λοβέρδος και ο Βενιζέλος, ήταν υπερασπιστές του Τσοχατζόπουλου. Αξίζει να το θυμηθώ. Ναι, είναι γνωστό και είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Βενιζέλος μαζί με τον Λοβέρδο σε μια σύσταση κάποιας επιτροπής το 2005 είχαν ερευνήσει και είχαν αποφανθεί ότι δεν επίπτει τίποτα ας πούμε, που να εις βάρος του Υπουργού τότε του Αμήνας του Τσοχατζόπουλου σχετικά με τις συμβάσεις των υποβρυχίων. Δηλαδή τους βγάλανε τον Τσοχατζόπουλο λάδι. Δεν χρειαζόταν να γίνει κανένα δικαστήριο. Ναι, ναι. Βέβαια, εδώ ερχόμαστε να πούμε ότι όταν υπουργός άμυνας ήταν ο Τσοχατζόπουλος το 1999, για παράδειγμα, υπουργός οικονομικών ο Παπαντονίου, και ο Βενιζέλος ως υπουργός ανάπτυξης, είχε μια σχετική ενημέρωση γραπτή από τη διοίκηση των ναυπηγείων υπό την Brown & Root, με αλληλογραφία που εγώ τουλάχιστον έχω δει. Όπου είχε μια ενημέρωση για τα δρόμενα στο ναυπηγείο Σκαραμαγκάρα, δηλαδή ο Βενιζέλος ουσιαστικά εκτιμώ ότι είχε καλή ενημέρωση από το 1999. Έτσι. Άρα το 2005 που ήρθε στην Επιτροπή, λογικό ήταν να ενδεχομένως να γνωρίζει κάποια πράγματα και να ήθελε να τα σκεπάσει. Συμφισμένος είναι τέτοια πράγματα ο κύριος Βενιζέλος. Τώρα ας έρθουμε σε πιο πρόσφατη περίοδο, πάλι του κυρίου Βενιζέλου, όταν ήταν Υπουργός Εθνικής Άμυνας από τις 7 Οκτωβρίου του 2009 ως τις 17 Ιουνίου του 2011. Τότε παραλαμβάνει πράγματι μια άθλια κατάσταση ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας πια, στα ναυπηγεία και στη συμβάση που είχε γίνει με την ΧΑΝΤΕΒΕ. Τι κάνει για να αντιμετωπίσει αυτή την άθλια κατάσταση, έκανε κάτι? Αυτό που έκανε εν ολίγης ήταν ουσιαστικά να βοηθήσει και αυτός με τη σειρά του, όπως και ο Τσοχατζόπουλος, τους Γερμανούς. Έκανε μια νέα συμφωνία, προετοίμασε ένα νόμο μέσα από μια συμφωνία πλαίσιο που είχε προηγηθεί 6 μήνες, όπου ήταν ένας ετεροβαρύς νόμος για το ελληνικό δημόσιο, για την ίδια την επιχείρηση στο ναυπηγείο, τη συρρήκνωσή του και τη διάλυσή του, αλλά και για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Δηλαδή, συνέχισε ας πούμε την αρνητική εξέλιξη, θα έλεγα, για τον ναυπηγείο και τους εργαζόμενους. Υπήρχε όμως και ένα υποβρύχιο, ο Παπανικολής, το οποίο έγερνε, που τη λέγανε όλοι. Ναι, ναι. Το παρέλαβε ο Βενιζέλος, από ό,τι ξέρω. Ναι. Δηλαδή δεν το είχε παραλάβει κανένας άλλος, το παρέλαβε ο ίδιος. Προφανώς εγώ καταλήγω ότι είχε συμφωνηθεί να παραλυφθεί
από τον Βενιζέλος Υπουργό Άμυνας στα πλαίσια του νόμου 3885. Του μετέπειτα, λες. Ναι, του μετέπειτα. Αλλά η ουσία είναι ότι παρέλαβε ένα ελεγχοδοτικό. Ναι, γιατί οι Γερμανοί τον πιέζανε να το παραλάβει. Τώρα, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις του πολεμικού ναυτικού, είχε κάποια προβλήματα. Στη συνέχεια, ότι γίνανε νέες δοκιμές και ξεπεραστήκανε. Αυτά, εγώ είμαι τεχνικός μένα, αλλά δεν έχω πραγματική εικόνα τι έγινε. Από τον Βενιζέλο θεωρήθηκε ότι ήταν επιτυχής οι δοκιμές, οι τελικές του υποβρυχίου αυτού και έπρεπε να παραλυφθεί. Υπάρχει όμως μια άλλη διάσταση όλη αυτή την ιστορία, το οποίο είναι άμεση, γιατί μέχρι τότε δεν έχει ακόμα συλληφθεί ο Τσοχαντζόπουλος, ακόμα δεν έχουν αποκαλυφθεί όλα αυτά που έχουν γίνει, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν έρευνες του ΣΔΟΕ, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, τα οποία βλέπουν ότι υπάρχουν υπερτιμολογήσεις, ότι δεν γίνανε τα αντισταθμιστικά ωφέλη, ότι η εταιρεία, η Χάνταβε, χρωστάει στον ελληνικό δημόσιο από πρόστιμα 1 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπήρχε μια ολόκληρη λοιπόν έκθεση του ΣΔΟΕ. Ή δηλαδή το ΣΔΟΕ πριν καν συλληφθεί ο Τσοχαντζόπουλος, ήταν βλέποντας τα χαρτιά και τα έγγραφα και το ένα και το άλλο, έβλεπαν ότι υπήρχε τεράστιο σκάνδαλο. Ναι. Άρα είχε μια έκθεση στα χέρια του ο Βενιζέλος τότε. Το 2011, τι έκανε? Αυτό ακριβώς, ότι το πόρισμα του ΣΔΟΗ, 82 σελίδες του πορίσματος, το οποίο την έχω διαβάσει και εγώ, την έχω μελετήσει, αναδεικνύουν εξαφάνιση αντισταθμιστικών ωφελημάτων, αναδεικνύουν φοροδιαφυγές, αναδεικνύουν ένα σωρό μπλεκόμενα πρόσωπα. Και δυστυχώς ο Βενιζέλος προφανώς το αγνώρισε αυτό το πόρισμα, κατά την άποψή μου. Έχει μια σημασία ότι ο ΣΔΟΕ όχι απλώς μόνο είχε καταθέσει μία έκθεση η οποία αποκάλυπτε όλη τη λογιτούρα που είχε γίνει στα ναυπηγεία, αλλά ο Βενιζέλος την κατήγγειλε το ΣΔΟΕ. Απείλησε μάλιστα τους διευθύντες ότι θα τους απολύσει. Όχι μόνο το απείλησε, αλλά και με μία τροπολογία που ήρθε μετά τον νόμο, ουσιαστικά ακύρωσε όλη αυτή την προσπάθεια, τη φιλότιμη και την ουσιαστική των υπαλλήλων του ΣΔΟΕ. Διότι και οι τρεις υπάλληλοι που κληθήκανε τότε, εγώ τους είχα γνωρίσει, γιατί ασχοληθήκανε και με το τροχαίο υλικό που μεθοδευμένα πτώχευσε, ήταν αξιότιμοι και φιλότιμοι υπάλληλοι και έκαναν σωστά δουλειά. Δηλαδή, ο Βενιζέλος τους ακύρωσε και με νόμο όλες αυτές τις έρευνες τους και τα στοιχεία τα οποία αναδείξανε οι συγκεκριμένοι. Γιατί ξέρεις, έχει μια σημασία, υπάλληλοι. Γιατί σήμερα το παίζει η κυβέρνηση Σαμαρά ότι είναι κατά της φοροδιαφυγής και των σκανδάλων. Ναι. Και μόλις πριν 2 χρόνια ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κατήγγειλε το ΣΔΟΕ ότι κάνει καλά τη δουλειά του ουσιαστικά. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι, τα γνωρίζω, έτσι συμπεριφέρθηκε. Και ήρθε το κερασάκι στην τούρτα 27 του Οκτώβρη του 2010, όπου από μια τροπολογία για ιατρική συνταγολόγηση. Άσχετο θέμα, άρθρο, δηλαδή. Άσχετο τελείως. Στις 27 του Οκτώβρη του 2010, ουσιαστικά ακύρωσε όλες αυτές τις διεκδικήσεις του ελληνικού πράσινου. Δηλαδή φορολογικές εκκρεμότητες και κυρίως, ας πούμε, και το επιχείρημα της συνδεμένης εταιρείας, στην οποία θα μιλήσουμε αργότερα για τον νόμο 3885. Ωραία. Που εκεί αναφέρεται. Ναι, και αναφέρθηκε πολλές φορές ο νόμος 3885 του 2010, με το οποίο τα ναυπηγεία μεταβιβάζονται στον Λιβανέζο επενδυτή Σκαντάρ Σάφα. Ναι. Για αυτό το θέμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό έχει προκληθεί όλη αυτή η αναστάτωση στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει εξεταστική επιτροπή για αυτή τη συμφωνία την οποία υπέγραψε ο Βενιζέλος με τον Λιβανέζο επενδυτή. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις τι ακριβώς προέβλεπε αυτή η συμφωνία και γιατί ήταν τόσο σκανδαλώδης. Πρώτα απ' όλα έχει πολύ μεγάλο δίκαιο και σωστά ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει εξεταστική, διότι και ο ίδιος ο Παναγιώτης ο Λαφαζάνης τότε είχε δώσει μεγάλες μάχες όσο διαρκούσαν οι συζητήσεις και ο νόμος. Πριν πάμε όμως στο νόμο 3885 που, που υπεγράφει στις 27 του Σεπτέμβρη του 2010, να πάμε στις 17 και 18 του Μάρτη του 2010, όπου εκεί υπεγράφει η συμφωνία πλαίσιο μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης, της γερμανικής ThyssenKrupp, της ιδιοκτήτριας του ναυπηγείου, και του υποψήφιου αγοραστή που υπόδειξε η ThyssenKrupp στην ελληνική κυβέρνηση, της Abu Dhabi Mar. Προσλαμβάνεται ο οίκος Λάζαρ, όπου πληρώθηκε 550.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, για να αξιολογήσει την Abu Dhabi Mar. Έτσι, που φέρεταν ο Σκαντάρ Σάφας, ο ιδιοκτήτης. Ήταν μια μεγάλη απάτη, διότι θα πούμε παρακάτω ότι στις 22 του Σεπτέμβρη, δηλαδή μία εβδομάδα πριν την ψήφιση του νόμου,
Οι μετοχές, το 75,1% των μετοχών της ThyssenKrupp μεταβιβάστηκαν σε μια άλλη θυγατρική της ThyssenKrupp, τη Χέρν, με έδρα το Κίεβο. Δηλαδή δεν προέκυψε καμία μεταβίβαση μετοχών στην Abu Dhabi Mar με τον νόμο 3885 που ο Βενιζέλος επικαλεί του. Έτσι, δηλαδή ουσιαστικά υπήρξε μια πώληση μετοχών από την ThyssenKrupp στην ThyssenKrupp, ενώ όλοι προβάλλανε ότι ψηφίστηκε ότι αγόρασε η Abu Dhabi. Απίστευτες ιστορίες. Απίστευτες, ναι. Και όλα αυτά υπάρχουν γραπτά, έτσι. Να πάμε όμως στη συμφωνία πλαίσιο, να επιμείνω στη συμφωνία πλαίσιο, όπου η συμφωνία πλαίσιο ουσιαστικά συμφωνήθηκε να προετοιμαστεί μια κύρια σύμβαση αναλυτική, η οποία θα υπογραφεί όπως υπογράφει ο Σεπτέμβριο. Αυτή η συμφωνία πλαίσιο του Μαρτίου του 2010 περιλάμβανε τα εξής πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ότι συμφωνήθηκε να οι εμπορικές δραστηριότητες για 15 χρόνια ότι δεν θα μπορούν να εκτελούν καμία εργασία. Δεύτερον, ότι δεν διασφαλίζονται οι εργαζόμενοι. Τρίτον, ότι θα δινόταν από το ελληνικό δημόσιο ένα δάνειο ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για τα έξοδα τα τρέχοντα της εταιρείας με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τέταρτον, δεν κλείσανε ανοιχτά ζητήματα σοβαρά, όπως ας πούμε ήταν η επιχειρηματική μονάδα του τροχαίου υλικού, όπου μέσα από εκεί υπάρχει μια προγραμματική συμφωνία του ΟΣΕ 37α, η οποία είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο, είναι μια καυτή πατάτα και μάλιστα για την οποία σήμερα που μιλάμε, ο ΟΣΕ αξιώνει πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ από τον Ναυτιλία Σκαραμαγκά. Όλα αυτά τα ανοιχτά ζητήματα δεν κλείσανε τότε. Θα έπρεπε να κλείσουν. Ο ΣΕ, βέβαια. ΟΣΕ, ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα βαγόνια του ΟΣΕ σαπίζουν μέσα στα Ναυτιλία Σκαραμαγκά και δεν μιλάει κανένα. Έχουμε δηλαδή βαγόνια τα οποία σαπίζουν αυτή τη στιγμή και ο ΣΕ αξιώνει 220 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Αυτό έμεινε ανοιχτό. Δεν συμπεριλήφθη στον νόμο ούτως ώστε να κλείσουν όλα τα ανοιχτά ζητήματα. Σε αυτή τη συμφωνία πλαίσιο επίσης θα προβλεπόταν ότι θα αντικατασταθούν τα υποανακατασκευή υποβρύχια τύπου 209 με δύο νέα υποβρύχια τύπου 214 με ένα επιπλέον κόστος περίπου στο 1 δις. Όλα αυτά συμφωνηθήκανε, συζητηθήκανε και φτάνουμε στις 17 του Σεπτέμβρη του 2010, δηλαδή 10-12 ημέρες πριν την ψήφιση του νόμου, όπου η αιτιολογική έκθεση, και εδώ έχει μεγάλη σημασία, γιατί παίχθηκε ένα βρώμικο παιχνίδι, πιστεύω, μια εξαπάντηση της Βουλής εκείνες τις μέρες, η αιτιολογική έκθεση προέβλεπε ότι θα γίνουν δύο υποβρύχια σωστά αντί των ανακατασκευασμένων, των υποανακατασκευή, τόσο είναι το χρηματικό ποσό, και ότι οι πληρωμές θα είναι 50 εκατομμύρια ανά τρίμηνο των επόμενων ετών και με το κλείσιμο της σύμβασης του 2010 δεν θα πρέπει να καταβάλει το ελληνικό δημόσιο τα πρώτα 250 συγκεντρωμένα. Και μετά κάθε τρίμηνο 50 εκατομμύρια. Εκεί υπάρχει το εξής ατόπιμα κατ' εμένα. Η εξής εξαπάτηση, ότι στο άρθρο 22 παράγραφο ΣΥΤΑ υπήρχε μία διασφάλιση που έλεγε ότι θα υπάρχουν ορόσημα στην παραγωγή, στην πρόοδο των εργασιών, δηλαδή με την παράδοση των υποβρυχίων, θα υπάρχει και οι πληρωμές θα είναι μάλλον συνδεδεμένες με ανάλογη παράδοση έργου. Αυτή η παράγραφο ΣΥΤΑ του άρθρου 22 εξαφανίστηκε κατά την ψήφιση του νόμου στη Βουλή. Με αποτέλεσμα, αυτό ακριβώς το επιχείρημα έχει τώρα ο Άραβας, ο Ισκαντάρ Σάφα, που φαίνεται ως ιδιοκτήτης, γιατί θα πούμε μετά γιατί εγώ έχω ας πούμε κάποιες ενστάσεις, γιατί η άποψή μου ότι είναι πραγματικός ιδιοκτήτης. Γιατί η άποψή μου ότι είναι γερμανικά συμφέροντα με αραβική κελεμπία. Αφαιρέθηκε αυτό η παράγραφο ΣΥΤΑ, και όπου όχι μόνο συνέδε πληρωμές με παράδοση έργου, αλλά έλεγε ότι και σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης θα μπορεί το ελληνικό δημόσιο να ολοκληρώσει τα υποβρύχια με κάποιον άλλον, με κάποια άλλη εταιρεία. Δηλαδή δεν θα μένανε. Αυτό ακριβώς τώρα ο Ισκαντάρ Σάφα επικαλείται. Πάνω σε αυτό στέκεται και επιβιάζει και λέει: από τη στιγμή που δεν μου καταβάλλετε τα χρήματα που προβλέπετε κάθε τρίμηνο 50 εκατομμύρια τα πρώτα χρόνια, εγώ δεν ολοκληρώνω. Και δεν είμαι υποχρεωμένος να σας παραδώσω υποβρύχια, αλλά εσείς, σαν ελληνικό δημόσιο, είσαστε υποχρεωμένοι να μου καταβάλλετε κάθε μήνα τα 50 εκατομμύρια. Τόσο ωραία. Ναι. Ίσως γι' αυτός το λόγος ήταν που δεν είχε αντιμετωπίσει μόνο η σύμβαση αυτή, η αμαρτωλή που υπέγραψε ο Βενιζέλος με τον Λιβανέζο, ουσιαστικά από ό,τι λες με τους Γερμανούς,
Δεν είχε αντιδράσει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε αντιδράσει ακόμα και η Νέα Δημοκρατία. Ναι, βέβαια. Επισήμως κιόλας έλεγε ότι πρόκειται για σκανδαλώδη ιστορία. Έτσι ακριβώς είναι ότι και σήμερα είναι υποχρεωμένοι να υπερασπίζουν τον Βενιζέλο επειδή δεν συνέδρασε στην κυβέρνηση. Αυτό βλέπουμε δηλαδή. Πρόκειται δηλαδή για κομμωδία, τραγική κομμωδία για την ελληνική κομμωδία. Μια διπρόσωπη κατάσταση από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ τότε κατέγγελνε, δεν ψήφισε το συγκεκριμένο νόμο και έρχεται τώρα και λέει ότι πέρασε μέσα από τη Βουλή και ουσιαστικά στηρίζει το Βενιζέλο. Είναι ένα διπλό πρόσωπο, κατά την άποψή μου. Και κυρίως θέλω πάλι να σταθώ στην μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας Χέμη, η οποία αυτή η εταιρεία είχε στις 22 του Σεπτέμβρη του 2010, 7 μέρες πριν ψηφιστεί ο νόμος, που πήγαν οι μετοχές, το μετοχικό της κεφάλαιο ήταν 26.000 ευρώ. Δηλαδή, αν εμείς ήταν αφηγές Καραμαγκά, λέγαμε οι εργαζόμενοι ότι για μια εβδομάδα δεν θα τρώμε σάντουιτς και θα μαζέψουμε τα λεφτά, θα μαζεύαμε αυτά τα χρήματα για να αγοράσουμε εμείς την εταιρεία. Έτσι, και δεν το λέω, αυτά που υποστηρίζω υπάρχουν έγγραφα, υπάρχουν δοκουμέντα που αποδεικνύονται. Άλλωστε, εμείς το είχαμε καταγγείλει τότε σαν συνδικαλιστική κίνηση και μάλιστα είχε τεθεί και από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, όπου ο Βενιζέλος απάντησε ψευδώς ότι οι εργαζόμενοι, λέει, έχουν μπερδέψει αυτή την εταιρεία με κάποια άλλη. Ενώ έχουμε και δικαστικά έγγραφα όπου στις 22 του Σεπτέμβρη, 7 ημέρες πριν την ψήφιση του νόμου, οι μετοχές πήγανε το 75% στη ΧΕΡΝ. Και μάλιστα η ΧΕΡΝ, με το πλειοψηφικό πακέτο των 75,1%, έχει προσφύγει στο Διεθνές Δυτικό Δικαστήριο σαν ΧΕΡΝ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Και ο Βενιζέλος όμως είπε ότι λέει όχι, είναι ψέματα. Του Βενιζέλου τον έχουν καλύψει η κυβέρνηση αναγκαστικά από τη λίστα Λαγκάρντ μέχρι. Και το ωραίο, ξέρετε, είναι ότι 3-4 μήνες ή μάλλον ένα χρόνο μετά την ψήφιση του νόμου και τη συμφωνία αυτή, όταν επισκέφθηκε ο Σάφα τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και εγώ του άνοιξα την κουβέντα, του λέω: ξέρεις, μαζί με τον Βενιζέλο, γνώριζε και ο Βενιζέλος, πήγατε την εταιρεία, το 75,1, σε μια μικρή εταιρεία με έδρα το Κύελο. Ναι, δεν το διέψευσε. Λέει, ναι, και το έκανε. Έγινε, λέει. Δηλαδή είχε και το θράσος να το παραδεχτεί. Να το παραδεχτεί. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο σημερινός υπουργός Εθνικής Άμυνας, έχει πει ότι κάποιοι λειτουργήσαν τότε το 2000, δίνοντας ξεκάθαρα τον Βενιζέλο, ότι κάποιοι λειτουργήσαν υποβροχίως για όλη αυτή την ιστορία. Και εκεί πρέπει να συνεχίσουμε με τον νόμο 3885, όπου μετά από 28 ημέρες, ένας νόμος που προετοιμαζόταν ένα χρόνο, που είχαν πέσει, ας πούμε, όλα τα δικαιωρικά γραφεία, όλοι οι σύμβουλοι. Αναγκάστηκε ο Βενιζέλος, μάλλον μπορεί να μην αναγκάστηκε, να ήταν στο σχέδιο, να τροποποιήσει άθρα αυτού του νόμου μέσα από την τροπολογία, μια πολυτροπολογία για ιατρική συνταγολόγηση στις 27 του Οκτώβριου του 2010, όπου υπογράφηκε από Κωνσταντίνου και Βενιζέλος, όπου βλέποντας ότι δεν έχει Αμπουντάμπι η ΜΑΡ τις μετοχές, αλλά κάποια άλλη εταιρεία, νομιμοποίησε με μια τροπολογία ότι μπορεί τις μετοχές να τις έχει μια συνδεδεμένη εταιρεία του ομίλου Αμπουντάμπι ΜΑΡ. Το συνδεδεμένη είναι ένα λάστιχο. Δηλαδή μπορεί να είναι κάποια φιλική, μπορεί να είναι κάποια αυτή, δεν ξέρω. Σημασία έχει, έγινε αυτό για να ουσιαστικά να καλύψει αυτό το μεγάλο έγκλημα που έγινε στις 29 του Σεπτέμβρη του 2010 και επιπλέον να ακυρώσει με την κατάργηση, ας πούμε, των φορολογικών υποχρεώσεων, να ακυρώσει το έργο των υπαλλήλων, των φιλότιμων υπαλλήλων, τους ΔΟΕ. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες να δούμε πώς θα υπερασπιστούν οι κυβερνητικοί του εταίροι αυτό την εξώθελες, άγριες ιστορίες, για αγρίους ιστορίες που έκανε ο κύριος Βενιζέλος. Εγώ επειδή παρακολούθησα τα γεγονότα τότε και είχαμε γράψει πάρα πολλές ανακοινώσεις και καταγγελίες, εγώ αν κληθώ στην Εξεταστική Επιτροπή θα πάω πολύ ευχαρίστως με έγγραφα που έχω και όλα αυτά τα στοιχεία που έχω να καταθέσω αυτά τα οποία γνωρίζω, διότι εντάξει, πρόκειται για ένα μεγάλο σκάνδαλο, έτσι, δηλαδή για μια πρημοδότηση ακόμα των Γερμανών. Ας ξαναγυρίσουμε λίγο στους εργαζόμενους. Τόσο ο Τσοχατζόπουλος, που είναι πια φυλακή, όσο και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, όταν έκαναν όλες αυτές τις αμαρτωλές συμβάσεις, το έκαναν λέγοντας ότι θέλουν να διατηρήσουν ανοιχτά το Σκαραμαγκά και για να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας. Και τους εργαζόμενους να διαμάρτυσαν. Ναι. Τώρα, οι εργαζόμενοι λοιπόν εμπλέκονται τόσο ως, ας πούμε, από διαπομπέοι τράγοι, αλλά εμπλέκονται και σε πιο δεδαλώδεις καταστάσεις μέσω της συνδικαλιστικής τους ηγεσίας, κατά τη γνώμη. Δηλαδή, μέχρι το 2001, από ό,τι διαβάζω στις εφημερίδες, τα ναυπηγεία της Καραμαγκά ανήκαν κατά 51% στην ΕΤΒΑ και κατά 49% στο συνεταιρισμό των εργαζομένων. Σωστά. Το σωματείο χαιρέτησε μάλιστα τον έλεγχο των ναυπηγείων
από την ΧΑΝΤΕΒΕΑ το 2001 ή 2 ήταν κάπου 2001 με 2002 τελική υπογραφή. Ωραία. Παρ' όλα αυτά λοιπόν δέχτηκε να παραχωρήσει ουσιαστικά τον έλεγχο στο γερμανικό όμιλο. Τι συμβαίνει λοιπόν και τι συνέβαινε με την ηγεσία του σωματείου? Σωστά. Όπως είπατε, και ο Βενιζέλος και ο Τσοχατζόπουλος εκμεταλλεύτηκαν και αξιοποίησαν στο μέγιστο τους εργαζόμενους. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι τελείως διαφορετικό, έτσι και καμία σχέση δεν έχει με αυτά που υποστηρίζαν ότι για να εξασφαλίσουμε τους εργαζόμενους. Και ο ΜΕΝ και ο ΔΕ και ο Τσοχατζόπουλος και ο Βενιζέλος αξιοποίησαν τις συνδικαλιστικές ηγεσίες στο ναυτικό Σκαραμαγκά, όπου έχοντας πάρα πολύ καλές σχέσεις εκμεταλλεύτηκαν κατά την άποψή μου τους εργαζόμενους, τους παραπλάνησαν και συμπορεύτηκαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟ και οι συγκεκριμένοι υπουργοί με τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, δηλαδή και το συνεταιρισμό των εργαζομένων αλλά και το σωματείο των εργαζομένων, προκειμένου να πετύχουν τα σχέδιά τους, τα οποία σχέδιά τους ήταν να παραδώσουν στους Γερμανούς ένα συρρυκνωμένο ναυπηγείο και ουσιαστικά με λιγότερες θέσεις εργασίες. Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες έχουν τεράστιες ευθύνες. Από το 1999 θα ξεκινήσω και από το συνεταιρισμό των εργαζομένων, όπου τότε ενώ είχαμε ένα διεθνές management στο ναυπηγείο Σκαραμαγκά, την Brown & Root, δρομολογήθηκαν τόσο από το συνεταιρισμό όσο και από το σωματείο των εργαζομένων ενέργειες προκειμένου να απομακρυνθούν, διότι αυτοί μπαίνανε λίγο εμπόδιο στα σχέδια τα οποία οι συνδικαλιστικές ηγεσίες θέλαν να ευθυγραμμιστούν με την κυβέρνηση και με τους Γερμανούς. Στη συνέχεια, όταν πουλήθηκε το πακέτο των μετοχών από τους εργαζόμενους στην ΕΤΒΑ το 2001 και στη συνέχεια από την ΕΤΒΑ το 100% στους Γερμανούς, αντιπρόεδρος στην εταιρεία για ένα μεγάλο διάστημα ήταν ο πρώην πρόεδρος και μετέπειτα του σωματείου Τρίενα και πρόεδρος του συνεταιρισμού, ο Κοντάκης ο Γιώργος. Mm-hmm. Με γραμματέα το Γιάννη το Μίχα στο συνεταιρισμό και το Σταύρο το Μασκάτο, τους γνωστούς από την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, έτσι για να το πω, παίξαν αρνητικότατο ρόλο, διότι ευθυγραμμίστηκαν με την εργοδοσία και την κυβέρνηση, προκειμένου να υλοποιηθούν τα σχέδια της εργοδοσίας, δεν προστάτευσαν στην ουσία τους εργαζόμενους, διότι δέχτηκαν όλα αυτά τα αρνητικά να συμβούν μέσα στο ναυπηγείο. Και πρώτα απ' όλα τα αντισταθμιστικά ωφελήματα, για παράδειγμα, εάν γινόντουσαν μέσα στο ναυπηγείο, δεν θα φτάναν ούτε οι εργαζόμενοι. Θα χρειαζόμασταν άλλο τόσο αριθμό εργαζομένων για να ολοκληρώσουν τα έργα. Mm-hmm. Και οι ευθύνες τους έχουν προεκτάσεις και στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του περάματος, διότι το ναυπηγείο Σκαραμαγκά, όταν λειτουργούσε με όλες τις επιχειρηματικές μονάδες και με πλήρη δραστηριότητα, έδινε πάρα πολλή δουλειά στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του περάματος, διότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία λόγω των μεγάλων δεξαμενών που έχουμε στο Σκαραμαγκά. Και από τη στιγμή που η δραστηριότητα αυτή έπαψε να υπάρχει στο ναυπηγείο Σκαραμαγκά, μαράζωσε και έχει φτάσει η ανεργία 95% στη ζώνη. Και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από το γεγονός ότι στις 5 Ιουνίου του 2002, 5 ημέρες μετά, αφού το αγοράσαν οι Γερμανοί το ναυπηγείο, το οποίο το αγοράσανε και τους δώσαμε 3,5 δις δραχμές τότε. Mm-hmm. Γιατί πληρώσαν 1 δις, υποτίθεται, αλλά μια εβδομάδα μετά εισπράξαν από τον ΟΣΕ προκαταβολές 4,5 δισεκατομμύρια δραχμές. Δηλαδή τους δώσαμε το ναυπηγείο και τους δώσαμε και 3,5 εκατομμύρια πρίκα. 3,5 δισεκατομμύρια δραχμές. Και έρχομαι να πω ότι, για να μην το ξεχάσω, ότι στις 5 Ιουνίου του 2002, 5 ημέρες μετά την αγορά από την ΧΑΝΤΕΒΕ, είχε συμφωνηθεί να οι εμπορικές δραστηριότητες να κλείσουν το ναυπηγείο μετά από 420.000 εργατόρες. Δηλαδή, τέλος του 2003 είχαν κλείσει, είχαν συμπληρωθεί 420.000 εργατόρες απασχόλησης στα εμπορικά πλοία, άρα έπρεπε από το 2003 να κλείσει το εμπορικό κομμάτι. Αυτά ήταν η γνώση των συνδικαλιστών. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά και δεν αντέδρασαν σε τίποτα. Όχι, ευθυγραμμίστηκαν απόλυτα με τους Γερμανούς και το ένα επιπλέον έτσι πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι το 2002 η γνώση τους ιδρύθηκε και κρατήθηκε μυστικά για 4 χρόνια μια θυγατρική εταιρεία, η Εταιρεία Τροχιοϊλικού Ελλάδος, όπου μεταβιβάσανε τις συμβάσεις του ΟΣΕ και στη συνέχεια πτωχεύσαν αυτή την εταιρεία μέσα από μια διαδικασία αμαρτωλή που και εκεί θα υπάρξει πόρισμα του ΣΔΟΕ και πόρισμα και της συνδίκου που έχει αναλάβει την πτωχευτική διαδικασία. Δηλαδή, όπου και να το πιάσεις, είναι μια ντροπή και είναι μια προδοσία των εργαζομένων από τις συνδικαλιστικές τους ηγεσίες.
Και μάλιστα σε μια αγωγή που έχουμε προσφύγει ως εργαζόμενοι, κάποιοι εργαζόμενοι από το τροχαίο υλικό επικαλούνται και τα πορίσματα τους δόει και ότι με εντολή και εισαγγελέα και ανακριτή έχουν παραπευθεί για ευνοϊκή μεταχείριση υπέρ των Γερμανών οι συγκεκριμένοι συνδικαλιστές. Ήταν ο ρόλος τους πάρα πολύ αρνητικό. Αν είχαν σταθεί στο ύψος τους οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, τώρα το ναυπηγείο θα είχε πάρα πολλή δουλειά, θα είχε πάρα πολλούς εργαζόμενους και δεν θα είχαμε αυτό το νεκροταφείο σιδήρων που έχουμε. Και να έρθουμε και στην. Αυτό έγινε το 2002-2004. Να έρθουμε και στο 2010, όπου με τον Βενιζέλο, πάλι και ο Βενιζέλος αξιοποιώντας τους συνδικαλιστές, τη συνδικαλιστική ηγεσία, μάλιστα μέσα στη Βουλή, μόνο σαμπάνιες δεν ανοίξαν οι συνδικαλιστές Μπεγλίτης και Βενιζέλος, διότι μαζί συζητούσαν κάθε μέρα, μαζί συμπορευτήκαν ότι δίθεν να κρατήσουν το ναυπηγείο ανοιχτό, αλλά που φτάσαμε και που είμαστε εδώ πέρα. Και εδώ υπάρχουν και πρακτικά της Βουλής, όπου υπάρχει ένας διάλογος άριστος μεταξύ Βενιζέλου, Μπεγλίτη, όπου επαινούν τους συνδικαλιστές, τη συνδικαλιστική ηγεσία της Τρίαρας του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά. Υπάρχουν από την πλευρά των εργαζομένων κάποιες προτάσεις για το πώς μπορεί να συνεχίσει να είναι ανοιχτό το ναυπηγείο και να έχει δουλειές και για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Υπάρχει κάποια πρόταση? Ναι. Εμείς πρώτα απ' όλα λέμε ότι σαν εργαζόμενο ότι πρέπει το ναυπηγείο Σκαραμαγκά να λειτουργήσει με όλες τις επιχειρηματικές μονάδες. Δηλαδή, με τα πολεμικά πλοία, με τα εμπορικά πλοία και μάλιστα με τα πολεμικά πλοία υπάρχει αποκλεισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από εισηγήσεις του Βενιζέλου, του Παπακοσταντίνου και του Πλασκοβίτη το φθινόπωρο του 2010. Και δεν μπορεί να κάνει το ναυπηγείο Σκαραμαγκά εργασίες σε ξένα πολεμικά πλοία. Άρα, εμείς λέμε ότι πρέπει το ναυπηγείο Σκαραμαγκά να λειτουργήσει με όλες τις επιχειρηματικές μονάδες, εμπορικά πλοία, πολεμικά πλοία, τροχαίο υλικό, δηλαδή σιδηροδρομικό υλικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα τα βαγόνια του ΟΣΕ και του ΙΣΑΠ έχουν φτιαχτεί σαν ναυπηγεία Σκαραμαγκά από πρώτη ύλη. Και οποιασδήποτε άλλες εργασίες πάνω στην πράσινη ενέργεια που υπάρχουν καλές προοπτικές. Δηλαδή να λειτουργήσει το ναυπηγείο ενιαίο με όλες τις επιχειρηματικές μονάδες. Από εκεί πέρα να ολοκληρωθούν είτε μέσα από καταγγελία της σύμβασης ή με οτιδήποτε που πρέπει η κυβέρνηση να πάρει την απόφαση, να ολοκληρωθούν τα υποβρύχια άμεσα, προκειμένου να παραδοθούν στο πολεμικό ναυτικό στους χρόνους που είχε συμφωνηθεί με το τελευταίο χρονοδιάγραμμα. Επιπλέον, ζητάμε να μας καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα μας στη βάση των δικαστικών αποφάσεων που κηρύξανε παράνομη και καταχρηστική την εκ περιτροπής εργασίας εκ μέρους της εταιρείας, διότι τα δικαστήρια αποφάνθηκαν ότι δεν υπήρχε πρόβλημα έργου, έργο υπήρχε. Είχαν πάρει περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ οι Γερμανοάραβες το 2010 και το 2011 από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Άρα το δικαστήριο λέει ότι υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας της εταιρείας και όχι πρόβλημα έργου. Γι' αυτό και έκανε παράνομη και καταχρηστική. Μας καταβληθούν τα δουλεύματα και να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το ναυπηγείο για να δουλέψει πάρα πολύ κόσμος και κυρίως να μπορέσουμε να συμβάλλουμε και με την πλήρη λειτουργία του ναυπηγείου Σκαραμαγκά και στην, πώς να το πούμε, στην επαναφορά, στην εργασία της ναυπηγοεπισκευάσης και όλης του περάματος, όπου εκεί οι συνάδελφοί μας αντίστοιχοι μόνο το 5% από αυτούς δουλεύει. Δηλαδή να δώσουμε δουλειά και στο πέραμα. Με αυτή την ευχή, μέρος του Left.gr, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις έρευνες παραγωγές. Και εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και εντάξει, προσπάθεια να μάθει ο κόσμος την αλήθεια για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω καλύτερα και όχι να, ας πούμε, όπως έχουν πάρει πολύ μια κουβέρνα, να σκεπάσουν τα προβλήματα και να πάμε σε ένα θολό τοπίο στη συνέχεια. Ελπίζω να συμβεί αυτό. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.